Την πόλη του Ηρακλείου επιλέγουν κλιμάκια των εθνικών ομάδων Στίβου το τελευταίο διάστημα για να πραγματοποιήσουν μέρος της προετοιμασίας τους, αφού το κλίμα είναι πιο ζεστό από τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ υπάρχουν και οι υποδομές του Παγκριτίου Σταδίου και του Σταδίου Ελευθερίας που διευκολύνουν την προετοιμασία τους. Στο Ηράκλειο βρίσκεται αυτό το διάστημα η προπονήτρια Ιωάννα Σιώμου μαζί με την πρωταθλήτριά μας στα εμπόδια Ελισάβετ Πεσιρίδου και δύο υψίστρια, την Τατιάνα Γκούσιν αλλά και την Μαρία Βούκοβιτς από το Μαυροβούνιο. Το Παγκρίτιο και γενικά στην Κρήτη εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές και αναμνήσεις και καλή, γενικά, η καλή φιλοξενία είναι αυτό που μας τραβάει στην Κρήτη, πέρα από τον καλό καιρό. Οπότε κάθε χρόνο επιλέγουμε την Κρήτη, άλλες φορές τα Χανιά, άλλες φορές το Ηράκλειο. Φέτος επιλέξαμε το Ηράκλειο διότι έχει φτιαχτεί και το καινούριο γήπεδο, εκτός από το Παγκρίτιο είναι και το Ελευθερίας, για να έχουμε μία ποικιλία. Το επιλέγουμε κάθε χρόνο την Κρήτη για την θερινή μας προετοιμασία, γιατί είναι ένα μέρος με πάρα πολύ καλό κλίμα. Σίγουρα η υποδοχή των κριτικών εδώ είναι σαν να είμαστε στο σπίτι μας, τουλάχιστον εγώ έτσι νιώθω, σαν να είμαι στο σπίτι μου. Σίγουρα ήταν ένα πολύ βασικό κριτήριο το στάδιο της Ελευθερίας. Γνωρίζαμε ότι έχει μπει καινούριο ταρτάν και προπονητικό. Οπότε κατευθείαν πήγαμε στην επιλογή Ηράκλειο για να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα. Ψάξαμε ένα ζεστό μέρος για να έρθουμε και ψάχναμε και ένα οργανωμένο στάδιο και γενικά στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλά δυστυχώς και έχουμε ακούσει τα καλύτερα για το Παγκρίτιο και όντως είναι οργανωμένα και οι άνθρωποι μας έχουν προσέξει από την πρώτη μέρα που ήρθαμε. Έχετε επισκεφτεί και το Final Four? Ναι, το επισκεφτήκαμε, είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ μαλακό, αντίθεση με το Παγκρίτιο εδώ, που αν υπήρχε αυτό το αντίστοιχο ταρτάν εδώ, νομίζω θα ήταν φανταστικό. Δεν θα συναναγωνιζόταν με κανένα άλλο γήπεδο στην Ελλάδα. Οι πρωταθλητές μας, όπως και όλοι οι Έλληνες αθλητές, καλούνται να προσαρμοστούν στις ανάγκες των πρωτόγνωρων συνθήκων που δημιούργησε η πανδημία και να διεκδικήσουν τα όρια πρόκρισης στο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού, την Ολυμπιάδα του Τόκιο. Εξαιτίας βέβαια της έλλειψης αγωνιστικής δράσης σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η πρόκριση αναμένεται να γίνει μέσω του ranking της παγκόσμιας, δηλαδή κατάταξης. Όλοι βιώνουμε κάτι πρωτόγνωρο. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο προπονητικά, γιατί πέρσι μας άφησε εκτός προπονήσεων έναν ολόκληρο μήνα 40 μέρες, που σημαίνει 40 μέρες κάναμε διαδικτυακά σκησούλες σαν τις κυρίες στη τηλεόραση, για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε λίγο τα κορμιά των παιδιών. Στη συνέχεια φανταστείτε ότι εγώ δύο αθλήτριές μου, τις δύο ψηλές, τις είχα πέρσι στον καζόν του σπιτιού μου γιατί δεν επιτρεπόταν να μπούμε στους αθλητικούς χώρους. Από τη στιγμή που ο αθλητής δεν είναι στο ταρτάν να μπορέσει να βάλει τα καρφιά του και να τρέξει δυνατά, χάνει μέρα με τη μέρα πάρα πολλά από αυτά που έχει ήδη κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και είχαμε αρκετούς τραυματισμούς. Πολλοί αθλητές της εθνικής ομάδας ήταν τραυματισμένοι αυτή την περίοδο. Τα κορίτσια και τα δύο κυνηγάνε μεν το όριο, το οποίο φέτος δεν ξέρω αν γνωρίζετε, τα όρια είναι πάρα πολύ υψηλά και προσπαθούμε με το σύστημα ranking να κερδίσουμε θέσεις. Αυτό είναι λίγο πιο εφικτό για τους Έλληνες αθλητές. Δεν μιλάμε για τους τόπους όπως τη Στεφανίδη, την Παπαχρήστου, τον Τεντόγλου, που έχουν ήδη τα όρια. Αλλά οι υπόλοιποι προσπαθούν να ενταχθούν σε αυτούς τους 32 στα άλματα, για παράδειγμα. Οπότε αυτό κυνηγάμε. Σε 6 εβδομάδες ξεκινάνε οι αγώνες οι εγχώριοι. Περιμένουμε και από τους μάνατζερ να μας πούν όποιους άλλους αγώνες μπορεί να έχουμε. Και εμείς σε 6 εβδομάδες πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Σίγουρα είναι μια διαφορετική χρονιά, αλλά είναι για όλο τον κόσμο. Όλος ο πλανήτης έχει πληγεί στον τομέα του. Οπότε εμείς προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε στα καινούργια δεδομένα. Σίγουρα όσους αγώνες κάνουμε, όσοι αγώνες μας δοθούν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να ανταπεξέλθουμε. Ο στόχος για την Ολυμπιάδα θεωρείς είναι εφικτός? Ναι. Ναι, είναι εφικτός. Την προηγούμενη Ολυμπιάδα έλεγα ότι δεν είναι εφικτός, οπότε τα κατάφερα. Αυτή τη φορά θεωρώ ότι είναι εφικτός γιατί έχω και μια εμπειρία. Υπάρχει το Τόκιο μπροστά, υπάρχει το Ευρωπαϊκό. Σίγουρα ο στόχος ο μεγάλος είναι η Ολυμπιάδα και το Πανευρωπαϊκό. Και μετά κάποιοι αγώνες έξω, κάποια meeting για να καταφέρω να φτάσω στην Ολυμπιάδα. Τα στελέχη της προολυμπιακής ομάδας αναφέρθηκαν και στην πρόσφατη απώλεια του επί σειρά ετών Προέδρου του ΣΕΓΑΣ, Βασίλη Σεβαστή. Είναι ένας άνθρωπος σπουδαίος, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Προσωπικά έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον καλύπτει. Είχαμε αυτή την απώλεια του κύριου Σεβαστή. Νομίζω ότι από σήμερα ο Στίβος είναι λίγο φτωχότερος.
Το περιμέναμε για αλήθεια είναι, γιατί τον βλέπαμε και ήταν 2 μέτρα άνθρωπος και υγιέστατος μας φαινόταν. Και δυστυχώς αυτή η κατάσταση τώρα κρούει τον κόδωνα, ότι παιδιά προσέξτε λίγο παραπάνω.